Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ελάτε να πιούμε μαζί ένα φλιτζάνι καφέ και να μιλήσουμε για τη φιλία στις μέρες μας. Χάθηκαν οι φίλοι στη μετάφραση? Έχουμε λοιπόν ένα email από μια φίλη. Καλησπέρα αγαπημένη μου Θέκλα. Καλησπέρα, καλημέρα, καλό απόγευμα. Αρχικά σου στέλνω την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πολύ και ανταποδίδω. Συνεχίζω να ακολουθώ τη συμβουλή σου να συζητώ τα προβλήματά μου με την ψυχολόγο μου. Και σε αυτή τη φίλη, αλλά και σε άλλους που μου στέλνουν email και ρωτάνε τη γνώμη μου για πράγματα ενώ παράλληλα κάνουν ψυχοθεραπεία, η συμβουλή μου είναι να συζητήσουν με τον ψυχολόγο τους, την ψυχολόγο τους, τα προσωπικά τους θέματα, επειδή στη ψυχοθεραπεία ο ψυχοθεραπευτής ή ο ψυχολόγος γνωρίζει πολύ καλύτερα τις συνθήκες του ψυχοθεραπευόμενου του και είναι σε θέση να δώσει ένα πολύ καλύτερο insight, μια πολύ καλύτερη οπτική και τοποθέτηση σε αυτά που ρωτάει, παρά εγώ που θα διαβάσω μερικές γραμμές σε ένα mail. Ρωτάει κάτι πιο γενικό όμως η φίλη αυτό. Σκέφτηκα όμως, λέει, πως ένας προβληματισμός μου ίσως να αποτελέσει τροφή για σένα. Αφορά στο θέμα της φιλίας. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω αλλάξει φίλους, ώσπου να βρω ανθρώπους να συνδυόμαστε ειλικρινά και έχω μείνει στο παρελθόν χωρίς φίλους. Αυτό είναι καλό, το ότι έχεις μείνει στο παρελθόν χωρίς φίλους, γιατί σημαίνει ότι είσαι επιλεκτική. Δεν είναι κακό. Πάλεψα για να έχω κοινωνική ζωή και επαφές ουσίας. Δεν μου χαρίστηκε τίποτα στο θέμα της φιλίας. Έφτιαξα ένα καλό δίκτυο φίλων, είτε πιο κοντινών είτε πιο μακρινών, και ένιωθα χαρά για τον καρπό του κόπου μου. Ώσπου ήρθε η κοινωνική αποστασιοποίηση εξαιτίας της πανδημίας, αλλά και η αντιπαράθεση για το θέμα του εμβολιασμού. Και ανατράπηκαν όλα. Βιώνω εδώ και καιρό την αποξένωση. Οι παρέες μου έσπασαν. Η επικοινωνία κρατήθηκε από τα μέσα, αλλά και αυτή ψυχοραγεί. Μια φίλη μου είναι φανατική αντιεμβολιάστρια και κλείστηκε στο σπίτι, άφησε δουλειά και φίλους και φυλακίστηκε με την πατρική οικογένειά της στο σπίτι. Μια άλλη φίλη μου, παρόλο που είναι εμβολιασμένη, πίστεψε πως έρχεται πόλεμος και έγινε τσιγκούνα και μαυραγορίτισσα, αν μπορώ να το πω έτσι, αποκτώντας κύριο μέλημα το πώς θα βγάλει μαύρα χρήματα εκτός των νόμιμων από την εργασία της. Επιπροσθέτως έβγαλε μιζέρια και συμφέρον στις φιλίες της. Μην τα πολυλογώ, διότι ο κατάλογος είναι μακρύς για όλους τους φίλους μου, η ουσία είναι ότι σπάσαμε. Έσπασαν οι παρέες και οι φιλίες. Επιδεινώθηκε η κατάσταση λόγω εμφυλίου για τα εμβόλια. Εγώ να σου πω πως είμαι εμβολιασμένη. Όμως σήμερα επικρατεί το χάος. Σπάσαμε και δεν ψάχνουμε πια ο ένας τον άλλον. Ο ανεμβολίαστος επειδή φοβάται τα πάντα όλα και ο εμβολιασμένος επειδή διαφωνεί με τον ανεμβολίαστο. Το ίδιο συμβαίνει και στις γνωριμίες για σύντροφο. Βλέπω σε site γνωριμιών άντρες που γράφουν οι ανεμβολίαστες να μην μπουν στον κόπο να μου μιλήσουν ή το ανάποδο, οι εμβολιασμένες μην μπουν στον κόπο να μου μιλήσουν. Πιστεύω αφορά πολλούς ανθρώπους το συγκεκριμένο θέμα. Προσωπικά νιώθω λύπη και μελαγχολία που δεν έχω πια δίκτυο φίλων. Η ιντερνετική φιλία που κρατάμε μεταξύ μας δεν με καλύπτει. Σκέφτομαι πως είναι απαραίτητη η προσοχή και η προσωπική ευθύνη για την υγεία. Αλλά παράλληλα παρατηρώ πως κάπου χάθηκαν οι φίλοι στη μετάφραση, εννοώντας πως μάθαμε να σκεφτόμαστε πλέον εντελώς ατομικιστικά. Όταν χτυπήσει λήξη συναγερμού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναρωτιέμαι τι θα έχει απομείνει στις ψυχές μας. Αγαπημένη μας Θέκλα, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό, εμείς οι ευαίσθητοι και ενσυναισθητικοί άνθρωποι, που νιώθουμε ακόμα ευτυχώς άβολα με την αποξένωση, η οποία δεν είναι πια κοινωνική, αλλά πέρασε στο επίπεδο των φιλικών αισθημάτων. Με πολύ αγάπη για σένα και όλη την κοινότητα που σε αγαπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που μου στείλε αυτό το mail, μου έδωσε και πληροφορίες που δεν γνώριζα, ώστε έτσι γίνεται τώρα στα site του γνωριμιών. Α, καλά. Λοιπόν, η κατάσταση, η παρούσα κατάσταση που βιώνουμε φέτος και που τη βιώνουμε από το 2020 για 2 χρόνια σχεδόν τώρα, από την άνοιξη του 2020, είναι ιδιαίτερη. Θα έλεγα ότι είναι πολεμική. Δεν είναι ειρηνική περίοδος αυτή. Είναι ένας διαφορετικού είδους πόλεμος. Η ολόκληρη κοινωνία βρισκόμαστε σε δύσκολο σημείο και οι δύσκολες εποχές είναι όπως το καμίνι
που αποδεικνύουν τις σχέσεις, όλων των ειδών τις σχέσεις, τι ποιότητα έχουν. Αντιλαμβάνομαι, φίλοι, πως δυσκολεύτηκες πολύ για να δημιουργήσεις το δίκτυο φίλων το οποίο περιγράφεις ότι τώρα έχει διέλθει σε αποξένωση και μόνο ιντερνετική επαφή, κάτι το οποίο σε στενοχωρεί. Καταλαβαίνω ότι δυσκολεύτηκες πολύ για να το κάνεις και θέλω να σου πω εδώ ότι για τους περισσότερους ανθρώπους είναι δύσκολο πράγμα ο τομέας της φιλίας. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Μόνο άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε εξαιρετικά καλές οικογένειες, με την καλή έννοια καλές οικογένειες, με τη ρεαλιστική ψυχολογική έννοια καλές οικογένειες, άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε περιβάλλοντα που καλύπτονταν όλες οι συναισθηματικές τους ανάγκες και με αγάπη και στοργή και προδέρμα από τους γονείς τους μεγάλωσαν έτσι ώστε να μην έχουν αισθήματα κατωτερότητας ή χαμηλή αυτοεκτίμηση, άνθρωποι οι οποίοι έμαθαν να συνδέονται ουσιαστικά με άλλους ανθρώπους από την πρώτη παιδική τους ηλικία, κατάφεραν εύκολα, μάλλον δεν χρειάστηκε να πούμε καν το ρήμα κατάφεραν, βρίσκονταν εύκολα σε φιλικές σχέσεις γιατί ακριβώς δεν είχαν εσωτερικούς δαίμονες δικούς τους οι οποίοι να τους δημιουργούν προβλήματα στη δημιουργία των φιλικών τους σχέσεων. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι όλοι εμείς που δυσκολευτήκαμε με τις φιλικές μας σχέσεις ή δυσκολευόμαστε, έχουμε τα δικά μας ο καθένας. Δεν λέω ότι φταίμε εμείς για όλες τις αρνητικές συμπεριφορές των φίλων μας ή ότι φταίμε εμείς γιατί κάποιοι φίλοι μας λειτουργούν με τρόπους όπως έχεις περιγράψει, αλλά τα δικά μας αισθήματα μειονεξίας μας έχουν οδηγήσει σε κακές επιλογές φίλων. Το λέω βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα, βάζοντας όλους μας μέσα, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ελλείμματα ψυχικά και συναισθηματικά είναι πολύ πιθανό να καταφύγει στη δημιουργία σχέσεων φιλικών και ερωτικών. Βεβαίως το έχουμε εξαντλήσει το θέμα των ερωτικών σχέσεων και ακόμη είναι ανεξάντλητο, όλοι συζητάμε γι' αυτό, ότι τα δικά μας κενά και τα δικά μας ελλείμματα μας οδηγούν σε κακές επιλογές. Και τέτοιες περίοδοι, όπως αυτή που περνάμε τώρα, στην οποία μπαίνουν οι σχέσεις όλες σε δοκιμασία και σε βάσανο, αποδεικνύουν αυτές οι περίοδοι την ποιότητα των φιλικών μας σχέσεων. Δεν είναι ότι έχει έρθει η πανδημία και έχει χαλάσει τις φιλικές μας σχέσεις. Έχει έρθει η πανδημία και η παρούσα συνθήκη να δοκιμάσει τις φιλικές μας σχέσεις και να διαφανεί μέσα από αυτή τη δοκιμασία ποιες φιλικές σχέσεις ήταν της προκοπής και ποιες ήταν ό,τι να είναι. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι πολλοί από εμάς έχουμε μέσα στο μυαλό μας την παρηγοριά ότι μπορεί να μην το έχω καταφέρει να βρω έναν κατάλληλο σύντροφο, μια κατάλληλη σύντροφο, μπορεί να μην έχω επιτύχει στον ερωτικό τομέα, αλλά θα νιώθω καλά ή θα νιώθω μια πλήρωση των ελλειμμάτων μου μέσα από τις φιλικές μου σχέσεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι μεγάλη παγίδα. Είναι μεγάλη παγίδα να ανάγουμε τις φιλικές σχέσεις σε κάτι περισσότερο από ό,τι πραγματικά είναι. Οι φιλικές σχέσεις δεν είναι συγγενικές σχέσεις. Δηλαδή, με όποιους ανθρώπους δημιουργούμε μια φιλία ή με όποιον άνθρωπο δημιουργούμε μια φιλία, αυτό δεν καθιστά το φίλο μας συγγενή μας και σαφώς δεν τον καθιστά ερωτικό μας σύντροφο. Οι φιλικές σχέσεις θα έλεγα ότι είναι σε ένα επίπεδο το οποίο είναι πιο κάτω από τους δεσμούς τους ερωτικούς και πιο κάτω από τους δεσμούς αίματος. Χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμώ τις φιλικές σχέσεις, αλλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται στην αποτίμηση των φιλικών μας σχέσεων είναι ότι τους δίνουμε πολύ μεγάλη αξία, μεγαλύτερη αξία από όσοι πραγματικά έχουν. Δηλαδή περιμένουμε από τις φιλικές μας σχέσεις, από τις φιλίες μας να μας συμπληρώσουν τα συναισθηματικά μας κενά, κάτι το οποίο δεν είναι η δουλειά τους να κάνουν. Δεν θα έλεγα ούτε οι ερωτικές μας σχέσεις είναι για να μας συμπληρώσουν τα ερωτικά μας κενά, ούτε καν οι οικογενειακές μας σχέσεις όταν είμαστε ενήλικες. Αλλά δυστυχώς με όλη αυτή την παραφιλολογία γύρω από τη φιλία που έχει ένα σωρό ρητά και για τον καλό φίλο, για τους κολλητούς φίλους κλπ. Όλο αυτό μας κάνει να προσδοκούμε
ότι μέσα από τις φιλίες μας θα βρούμε την ευτυχία. Ούτε μέσα από τις φιλίες μας θα βρούμε την ευτυχία, ούτε μέσα από τις ερωτικές μας σχέσεις θα βρούμε την ευτυχία, ούτε μέσα από την οικογένεια μας ως ενήλικες θα βρούμε την ευτυχία. Την ευτυχία θα τη βρούμε μέσα από τη σκληρή προσωπική δουλειά, πνευματική δουλειά με τον εαυτό μας. Ξέρω ότι είμαι βαρετή, ξέρω ότι κάποιους σας χτυπάω στα νεύρα αυτά που λέω, ότι ακούγομαι απόλυτη, ότι ακούγομαι πολύ σκληρή και ότι συνέχεια μιλώ για την πνευματική δουλειά και με συνέχεια μιλώ για την αυτοβελτίωση και την πνευματικότητα κλπ. Κλπ. Αλλά τι να πω διαφορετικό από αυτό που πιστεύω. Αυτά πιστεύω. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ τα εξασκώ στον απόλυτο βαθμό ή ότι είμαι πάντοτε η ίδια προσωπικά στη ζωή μου on top of everything. Δηλαδή ότι πάντα καταφέρνω να είμαι ένας τόσο πνευματικός άνθρωπος και ένας τόσο καλλιεργημένος άνθρωπος κλπ. Κλπ. Όλοι μας έχουμε τις αδυναμίες μας, όλοι μας έχουμε τις πτώσεις μας, όλοι μας έχουμε τις ευαλωτότητες μας, αλλά δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να περιμένουμε μέσα από τις φιλικές μας σχέσεις το να ξεπεράσουμε το δικό μας εσωτερικό κενό. Μία καλή φιλική σχέση, μία υγιής φιλική σχέση μας δίνει το αίσθημα του ανήκει, ότι ανήκουμε σε μια κοινωνική ομάδα, ότι έστω και αν αυτή η ομάδα αποτελεί διάδα ή τριάδα ή τετράδα και ότι έχουμε κάποιους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε την ίδια γλώσσα και έχουμε παρόμοιο τρόπο λειτουργίας. Άρα τώρα, με βάση αυτά τα στοιχεία που αναφέρεις φίλοι στο mail σου και είμαι σίγουρη ότι και άλλοι τα βιώνουν αυτά, μέσα από όλο αυτό τον δυστυχώς, τον εντός εισαγωγικών εμφύλιο που έχει προκύψει σε σχέση με τα εμβόλια, που δυστυχώς έχει προκύψει σε σχέση με τα εμβόλια, έρχεται μια πικρή διαπίστωση ότι δεν σκεφτόμαστε το ίδιο με ανθρώπους που νομίζαμε ότι σκεφτόμασταν το ίδιο. Δηλαδή, αν δύο άνθρωποι είναι φίλοι και νιώθουν ότι ταιριάζουν και νιώθουν ότι έχουν παρόμοιες απόψεις, αρχές, αξίες, ιδέες και μετά έρχεται μια τέτοια ηθική κρίση όπως την κρίση που υπάρχει τώρα και ο ένας βρίσκεται στη μια άκρη και ο άλλος στην άλλη άκρη όλης αυτής της παραφιλοσοφίας σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα που αναφέρεις, τότε είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι δεν σκεφτόμαστε το ίδιο. Δεν σκέφτεσαι το ίδιο. Δεν σκέφτεσαι το ίδιο με αυτή τη φίλη σου που λες ότι έχει γίνει εντός εισαγωγικών μαυραγωρίτισσα. Δεν σκέφτεσαι το ίδιο. Τώρα έχει αλλάξει η φίλη σου. Όχι, πάντα ήταν έτσι η φίλη σου. Απλώς τώρα έχει δοθεί η ευκαιρία να αποκαλυφθεί το πώς σκέφτεται και το πώς λειτουργεί. Άρα τώρα εσύ καλείσαι να αποφασίσεις αν όντως ταιριάζεις με ένα πρόσωπο που έχει ένα τέτοιο σκεπτικό γύρω από τη ζωή. Ή με την άλλη τη φίλη σου που λες ότι πήγε και ταμπουρώθηκε στο σπίτι μαζί με την οικογένειά της και δεν βγαίνει από το σπίτι και έχει φύγει από τη δουλειά της και λοιπά, που λες ότι είναι ανεμβολίαστη. Έχει ένα ξεχωριστό, διαφορετικό τρόπο σκέψης από εσένα. Εσύ λες ότι έχεις εμβολιαστεί, ότι πηγαίνεις στη δουλειά σου, ότι θέλεις να έχεις επαφές με τους φίλους σου και όμως αυτή η φίλη σου δεν θέλει να έχετε επαφές. Άρα, οι πράξεις της και η στάση ζωής της δείχνει ακριβώς ότι λειτουργεί διαφορετικά από εσένα και σκέφτεται διαφορετικά από εσένα, άρα δεν μπορείτε να είσαστε τόσο στενές φίλες. Μπορεί να έχεις φιλικά αισθήματα για αυτή, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μην της μιλάς άσχημα, να μην την κοροϊδεύεις για την επιλογή της, είναι δική της επιλογή, αυτό που έχει επιλέξει να πράξει, μπορεί εσύ να έχεις διαφορετική άποψη, έχουμε ελευθερία, εσύ δικαιούσαι να πράξεις όπως θέλεις, αυτή δικαιούται να πράξει όπως θέλει, εσύ που έχεις πράξει όπως έπραξες θα έχεις τις συνέπειες των πράξεων σου, αυτή που έχει πράξει όπως έχει πράξει ή δεν έχει πράξει όπως δεν έχει πράξει θα έχει τις συνέπειες των δικών της πράξεων. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του. Αν ο δρόμος ζωής μας ταιριάζει με το δρόμο ζωής του φίλου μας, fair enough, τι ωραία, τι καλά, συνεχίζει η φιλία μας με τον ίδιο στον ίδιο ρυθμό. Αν όμως μια τέτοια περίοδος κρίσης αποδείξει ότι λειτουργούμε και σκεφτόμαστε διαφορετικά, δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχίσει η φιλία μας όπως ήταν. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Και εγώ έχω παρατηρήσει τον τελευταία περίοδο ότι με κάποιους ανθρώπους έχουμε διαφορετικές απόψεις. Ανθρώπους που
Δεν το είχα σκεφτεί ότι είχαμε διαφορετικές απόψεις. Ανθρώπους που στο παρελθόν σκεφτόμουν ότι κάτι δεν είναι όπως το νομίζω ή κάτι δεν μ' αρέσει. Και τώρα, αυτή την περίοδο, έχει φανεί, έχει καταφανεί ότι κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους είχα, δεν θα έλεγα φιλικές σχέσεις, θα έλεγα ήταν γνωστοί μου, ότι σκεφτόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Αυτό δεν με κάνει να τους μισώ, αυτό δεν με κάνει να τους κοροϊδεύω, αυτό δεν με κάνει να τους απορρίπτω από τη ζωή μου, αλλά αυτό μου δίνει μια συνειδητοποίηση ότι με αυτόν τον άνθρωπο σκεφτόμαστε διαφορετικά. Άρα δεν ταιριάζουμε και τόσο πολύ για να γίνουμε πολύ στενοί φίλοι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μισήσουμε τον άλλο ή ότι πρέπει να κατηγορήσουμε τον άλλο. Ή ότι πρέπει να βάζουμε τέτοια ρήτρες όπως μου διάβασες ότι βάζουν στα dating site, τα μια είναι εμβολιασμένη να μην τολμήσει να μου μιλήσει και μια είναι ανεμβολίαστη να μην τολμήσει να έρθει από το προφίλ μου. Και έχεις αναφέρει και τη λέξη εμφύλιο. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι με πνευματικότητα και ότι οι άνθρωποι ψυχοεκπαιδευμένοι οφείλουμε να είμαστε αποδεκτικοί του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται και λειτουργούν οι άλλοι άνθρωποι, να αποδεχόμαστε τις επιλογές τους, να σεβόμαστε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και λειτουργούν, όχι να τον αντιγράψουμε, όχι να λειτουργήσουμε και εμείς με τον ίδιο τρόπο αν δεν συμφωνούμε, αν διαφωνούμε, αλλά σε καμία περίπτωση να μην εξωστρακίζουμε τους ανθρώπους αυτούς, να μην τους κατηγορούμε, να μην βγάζουμε φυρμάνια ότι εσύ είσαι έτσι, εσύ είσαι αλλιώς. Τι να πει κανείς, τα πράγματα είναι όπως είναι, η συνθήκη είναι όπως είναι, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, την πορεία θα διαφανεί ποιοι άνθρωποι έκαναν έξυπνες επιλογές και ποιοι άνθρωποι έκαναν λιγότερο έξυπνες επιλογές. Ο καθένας επιλέγει τι θα ακολουθήσει, επιλέγει ποιους ειδικούς θα ακούσει, για παράδειγμα, επιλέγει ποια αφήγηση θα ακούσει και ποια αναφήγηση θα ακολουθήσει και από εκεί και πέρα αφήνει τους άλλους να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Όπως εμένα δεν θα μου αρέσει κάποιος να έρθει να με κατηγορήσει για τις επιλογές μου, έτσι και εγώ δεν θα κατηγορήσω κάποιον άλλον για τις δικές του επιλογές. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να χωριστούμε μεταξύ μας οι άνθρωποι, να γεννηθούν και να δημιουργηθούν μίση και πάθη ανάμεσα στον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε όλοι σε κίνδυνο από έναν ιοφωνικό και προσπαθούμε να προστατευτούμε ο καθένας με τον τρόπο που καταλαβαίνει καλύτερα. Και από εκεί και πέρα, η οποιαδήποτε περισσότερη συζήτηση και περισσότερη αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της κοινωνίας δεν οδηγεί πουθενά και δεν ωφελεί τίποτα και κανέναν. Είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι, είμαστε ψυχικά και συναισθηματικά κουρασμένοι από αυτή την περί τα 2 χρόνια συνεχιζόμενη κατάσταση. Εύχομαι ολόκαρδα να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τον τελευταίο καιρό το σκέφτομαι συνέχεια, πότε θα τελειώσει επιτέλους. Νιώθω και εγώ προσωπικά τις αντοχές μου να λιγοστεύουν, όπως όλοι μας φαντάζομαι, και σίγουρα δεν θα είναι χρήσιμο για κανέναν να δημιουργηθούν όλες αυτές οι καταστάσεις οι οποίες πάνε να δημιουργηθούν, ας αντισταθούμε ως πνευματικοί άνθρωποι στη δημιουργία αχρίαστων αντιπαραθέσεων μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Ο καθένας ας σκεφτεί σοβαρά για τον εαυτό του, ας συμβουλευτεί τους ανθρώπους που εμπιστεύεται, ας σκεφτεί σοβαρά τι επιλογές θα κάνει και να σταματήσει να κριτικάρει ο ένας τον άλλο. Και όσον αφορά τις φιλίες, η αλήθεια είναι ότι επειδή οι άνθρωποι συνεχώς εξελισσόμαστε, συνεχώς προχωρούμε προς τα μπρος, συνεχώς προοδεύουμε, συνεχώς προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές των συνθηκών γύρω μας, είναι αναπόφευκτο ότι με κάποιους ανθρώπους δεν ταιριάζουμε πλέον στην πορεία ή κάποιες φιλίες κλείνουν τον κύκλο τους. Και οφείλουμε, ως πνευματικοί άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε, να αποδεχόμαστε αυτή την πραγματικότητα με χάρη, gracefully. Να το αποδεχθούμε με χάρη ότι αυτή η φιλία δεν είναι πλέον όπως ήταν πριν, αλλά εντάξει, σέβομαι
την ελευθερία του κάθε ανθρώπου να επιλέγει αυτό που θέλει να επιλέγει για τον εαυτό του και μεταξύ άλλων να επιλέξει αν θέλει να είναι φίλος μαζί μου ή αν δεν θέλει πλέον να είναι φίλος μαζί μου, έχει κάθε δικαίωμα. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους και θα ήθελα να διαβάσω τη γνώμη σας στα σχόλια σε σχέση με το πώς μπορούμε να κατασυγάσουμε και να μην συμμετέχουμε σε όλον αυτόν τον κοινωνικό διχασμό. Σας φιλώ.